λοιπόν. Να λύσουμε το εξής. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Χατζησοφιά προσωπικό. Ίσα-ίσα θέλω να διαχωρίσω την ίδια, η οποία έχει κάνει δουλειά στο χώρο της. Για να μην νομίζει ότι έχω κάτι προσωπικό μαζί τη. Μάλιστα, αλλά θα πρέπει λίγο σύντομα για να τις αφήσουμε λίγο, λοιπόν. Να εξημερώσουμε και τα προεκλογικά ήθη. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής όμως. Όλοι όσοι πολιτευόμαστε και έχουμε δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο, σε αυτές τις εκλογές, ιδιαιτέρως, έχουμε καθήκον αληθείας. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον Έλληνα να έχει υποστεί εδώ και 5 χρόνια στερήσεις και περικοπές, προκειμένου να εγκαταλείψουμε πλέον τα χρόνια του μνημονίου, να αφήσουμε τον εφιάλτη πίσω μας. Μάλιστα. Και να έρχεται μια ομάδα από μαθητευόμενους μάγους, πώς είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και να υπόσχονται στους πάντες τα πάντα. Να τοποθετηθεί. Όποιος λέει ψέματα την προεκλογική περίοδο, και το τονίζω σε όλες τις περιοδίες μου στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, από Δευτέρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Θα ψάχνουν οι ψεύτες των εκλογών λαγούμια και τρύπες να κρυφτούν. Μάλιστα. Ο Έλληνας δεν αντέχει η πλάτη του να γίνει πεδίο πειραματισμών και αποθυμένων της ελληνικής αριστεράς. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Η Νέα Δημοκρατία είπε ψέματα στον ελληνικό λαό και πριν από τις εκλογές του 2012. Πότε ήταν ακριβώς, πότε είπε την αλήθεια, σε ποιο ζάπιο, στο 1, στο 2, στο 3, τι είναι με τα 18 σημεία. Και μια και άλλη. Γι' αυτό η μόνη επιλογή είναι ή τα μνημόνια και οι δυνάμεις που οδήγησαν τη χώρα εδώ, ή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος για να επιβάλλει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Γιατί ξέρετε, η ανθρωπιστική κρίση είναι άγρια. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 3 αυτοκτονίες στο στενό μας χώρο. Γιατί, μάλιστα, ο ένας αφορά τον καλλιτεχνικό, κυρία Παναγιωτόπουλε. Έχετε αίμα στα χέρια σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, κυρία Χατζησοφιά. Μην τα λέτε αυτά. Κύριε Λευρά, κύριε Σγουρίδη, μία κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολεμικό κλίμα. Δεν θα κάνουμε εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια κουβέντα θα πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα κάνουμε εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε, κύριε Λευρά. Καταρχάς, επειδή είμαστε στο πάνελ, θα παρακαλέσω την κυρία Χατζησοφιά, επειδή πρέπει όλοι να είμαστε ευαίσθητοι. Έκφραση έχετε, απευθυνόταν στον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά έκφραση έχετε αίμα στα χέρια σας είναι πολύ βαριά. Αυτό λέω. Και θα πρέπει να προσέξουμε. Ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κλείσει. Κύριε Σγουρίδη. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ακούσαμε. Ελάτε, κύριε Σγουρίδη. Δεν έχουμε δικαίωμα να διχάσουμε τους Έλληνες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καθαρίσκουμε. Ξεχνάει το εξής. Ότι ο Θεός, στον κύριο Βορύδη. Αφαιρείτε το δικαίωμα να δώσει μία κουβέντα ο κύριος Σγουρίδης. Ο Θεός μας έδωσε 2 αυτιά και 1 στόμα. Μας τα έδωσε τα 2 αυτιά.